όλα τα άλλα από αυτό το νομοσχέδιο όταν γίνει νόμος την επόμενη Δευτέρα. Και μιλάμε για τους πληστηριασμούς. Σήμερα ήταν, είναι Τετάρτη ακόμα. Οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί έγιναν. Όλοι οι πληστηριασμοί όμως θα γίνονται ηλεκτρονικά από το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Πάμε να δούμε τι κινητοποιήσεις είχαμε σήμερα και τι πληστηριασμοί έγιναν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι έγινε σήμερα στους πληστηριασμούς. Είχαμε 26 ηλεκτρονικούς προγραμματισμένους, εκ των οποίων έγιναν οι 14. Ξεκίνησαν οι 14, κάποιοι είναι ήδη σε εξέλιξη, τώρα που μιλούμε, και ακόμα και το απόγευμα. Ματαιώθηκαν 12. Γιατί ματαιώθηκαν, είτε γιατί υπήρξε κάποιος διακανονισμός της τελευταίας στιγμής, είτε γιατί δεν υπήρξε ενδιαφέρον, όπως στην περίπτωση του πλοίου Έλεος Κεντέρης. Ένας από τους 12 λοιπόν είναι για ένα πλοίο εμβληματικό κάποτε και με το όνομα που είχε πάρει με τον τότε Ολυμπιονίκη μας, τον Κώστα Κεντέρη. Ήταν για 6,5 εκατομμύρια νομίζω. Υπερσύγχρονο, 6,5 εκατομμύρια, υπερσύγχρονο. Δεν εμφανίστηκε κανείς να δώσει τόσα λεφτά για αυτό το πλοίο, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Άρα το Έλεος Κεντέρης δεν βγήκε στο σφύρι γιατί δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Λοιπόν, αυτά που έχουμε καταφέρει να μάθουμε μέχρι στιγμής είναι ότι βγήκε σε πληστηριασμό. Βγήκαν τα γραφεία της ΛΑΕ στην Πατησία. Εδώ διαμαρτύρεται η ΛΑΕ και ο κύριος Λαφαζάνης και λέει ότι όλο αυτό έγινε και χωρίς να τους ειδοποιήσουν. Δεν είναι της ΛΑΕ τα γραφεία, ενοικιάστρια. Ενοικιάζονται, τα χρέη είναι του ιδιοκτήτη. Η λαϊκή ενότητα του κύριου Λαφαζάνη. Και τελικά το ακίνητο το πήρε η τράπεζα, η ίδια η τράπεζα δηλαδή που το έβγαλε στον πληστηριασμό από τον ιδιώτη που το είχε, το αγόρασε εκείνη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει με τη ΛΑΕ από εδώ και πέρα. Ακριβώς, και μάλιστα ο κύριος Λαφαζάνης εν είδη ασταϊσμού είπε ότι κοιτάξτε να δείτε τι πάθαμε. Καταγγέλουμε τις τράπεζες και τώρα καλούμαστε να πληρώνουμε το νίκη στις τράπεζες. Να έχουμε νικάρει την τράπεζα. Όχι, θα έχει πλάκα τώρα. Αν δεν πληρώνει την τράπεζα η ΛΑΕ το ενίκιο, και το λέω αστειευόμενος, έτσι, αν η τράπεζα θα του κάνει έξωση ή όχι. Λοιπόν, και μάλιστα, συγγνώμη, στην περίπτωση του συμβολογραφικού γραφείου του συγκεκριμένου, ματαιώθηκαν οι άλλοι πληστηριασμοί. Αλλά έγινε αυτό. Μόνο των γραφείων της ΛΑΕ. Και λοιπόν, αστείευτηκα πριν, το λέω δεύτερη φορά για να μην έχω παρεξηγήσει. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι πληστηριασμοί για 4 διαμερίσματα σε Μαρκόπουλο Βαρνάβα. Δεν ήταν πρώτη κατοικία. Και ένα διαμέρισμα στη Δροσιά. Η διαφορά ήταν μεταξύ ιδιωτών. Το χρέος δηλαδή ήταν από ιδιώτη σε ιδιώτη. Αυτά έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Υπάρχουν και άλλοι που, επαναλαμβάνω, είναι τώρα σε εξέλιξη. Θα επανέλθουμε και αργότερα. Θα πω ξανά αυτό που είπα και χθες το βράδυ. Οι πληστηριασμοί θα γίνονται ηλεκτρονικά. Βεβαίως, καμία οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πληστηριασμούς. Απ' την άλλη μεριά, επειδή η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται, μπορεί οι πληστηριασμοί να γίνονται και να γλιτώσουμε τα επεισόδια, γιατί δεν θα υπάρχουν τα ειρηνοδικεία να πάνε να τα κυκλώσουν αυτοί που θα διαμαρτύρονταν. Σκεφτείτε τι θα γίνει στις εξώσεις. Γιατί ο πληστηριασμός δεν είναι το τελευταίο στάδιο. Η έξωση είναι το τελευταίο στάδιο, όταν θα πρέπει η οικογένεια που μένει στην πρώτη κατοικία να βγει από το σπίτι. Αυτό ηλεκτρονικά δεν γίνεται. Και αυτό ας το σκεφτούν κάποιοι, γιατί θα το βρουν μπροστά τους. Και η Ισπανία είναι κοντά μας χρονικά, για να θυμηθούμε το τι.